Λες και δεν έφτανε το ότι όταν κυκλοφόρησε αρχικά το prequel των Ghost έπρεπε να κάνουμε τα διαδικτυακά κομμάτια για να το βρούμε στην έκδοση που θέλαμε, αυτή με την κόκκινη τσάντα και το shape disc του single Ratch, το οποίο ήρθε ταχυδρομικά σε β' χρόνο σε σχέση με το δίσκο αυτό καθ' αυτό. Το άλμπουμ ξαναβγαίνει σε super duper υπερ τουμπανιασμένη έκδοση, η οποία λέγεται Prequel Exalted, το ένδοξο δηλαδή, και περιέχει το πανάγια τα μάτια που έλεγε και ο φίλος μου Αποστόλης. Έχουμε και λέμε λοιπόν το νέο prequel, περιέχει το βινίλιο σε διάφανο πορτοκαλί χρωματάκι, βιβλίο 60 σελίδων με φωτογραφίες από την περιοδία και εξωφυλάκι κροκό παρακαλώ, 12 σελίδες με artwork σχετικά με τα του δίσκου, 4 12 ίντσες φωτογραφίες, ένα επτάρι, όπως και έναν αντάπτορα για 7 ίντσα. Το συγκεκριμένο εφτάρι λέγεται 7 Inches of Satanic Panic και περιέχει τα Kiss the Go-Goat και το Mary on a Cross και το βίντεο για το Kiss the Go-Goat άνοιξε την σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όπου το μήνυμα μέσα από το ταινιάκι αυτό είναι το γνωστό, το διαχρονικό Σερσέ Λαφάμ. Μας τα πάνε, αλλά δεν τους ακούσαμε και κάπως έτσι την πατήσαμε με το πεπρωμένο δίπλα μας. Τι κάνεις, Σιλβάια? Μια χαρά, Χάκο. Αναζητήστε τη γυναίκα, λοιπόν, Τώρα η λαϊκή σοφία το λέει και οι διάφοροι μύστες του παρελθόντος για την πηγή του κακού, μόλις πυροδοτήθηκαν οι φεμινιστικές οργανώσεις των φίλων μας εκεί έξω. Δεν είμαι εγώ κανένας για να τα βάλω τώρα με τόσες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια λαϊκής γνώσης και νομίζω πως αυτά τα αποφθέγματα έχουμε έτσι το δικαίωμα να τα χρησιμοποιούμε ενίοτε. Ενίοτε. Κατά τα άλλα, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο Remedy Live Stage, το οποίο και ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Ο Γιάννης ο Κάιμακ και οι Night Watchers παρακολουθούν και καταγράφουν τις κινήσεις μας. Τι κάνεις, Γιάννη? Καλά είμαι. Νιώθεις μάχημος διαδικτυακά? Όχι και τόσο, γιατί την έχω πατήσει δύο φορές μαζί. Κοίτα, το προηγούμενο, το Ghost με την τσαντούλα και το εφτάρι, εσύ το βρήκες αφού είχε εξαντληθεί και το νέο σου καθήκον, όπως κατάλαβες, η νέα σου αποστολή είναι να βρεις και το Satanic Panic, όπως και το ένδοξο prequel. Θα τα καταφέρεις, τι λες? Πιο δύσκολο φαίνεται αυτό, αλλά κάτι θα κάνουμε, για να δούμε. Αυτά, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Αυτά εξαντλήθηκαν πάνω στην ανακοίνωση? Αυτά πρέπει να εξαντλήθηκαν πριν καν το ανακοινώσει πάντα ότι είναι πάνω στο site. Και πώς γίνεται αυτό, τι είναι, δηλαδή έχουν μαντικές ιδιότητες ή οπαδοί των Ghost? Μάλλον είναι τόσο φανατικοί που κάθονται με το mouse πάνω από το F5 και το refresh σελίδα. Τικ, 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 μέχρι να το. Τικ, τικ, τικ. Τικ, 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 τικ. Πάμε να δούμε κανένα βίντεο, αγαπητοί. Να δούμε, αλλά πρώτα να υπενθυμίσουμε λίγο για τα social media. Καιρό έχουμε. Βεβαίως θα τα υπενθυμίσουμε. Παιδί της εποχής της η Hellfire, δεν και εμάς που ζούμε στην πλειστό κενό. Εν πάση περιπτώσει. Facebook και Instagram, TV World Official. Μπείτε, κάντε like, κάντε follow. Έχουμε εκεί πέρα, ανεβάζουμε διάφορα φωτογραφίες, κάνουμε updates. Να σας έχουμε και εκεί. Ωραίο λαϊβάκι είδαμε προχθές. Βέβαια, πάρα πολύ ωραίο. Λίγοι και καλοί ήμασταν, βέβαια. Στο Nissan, λέμε τώρα, ναι. Ήσαν, ναι. Φανταστικός, τρομερός. Κάναμε και συνέντευξη πριν. Πολύ προσγειωμένος, ομιλητικότατος. Δεν το περιμένεις από κάποιον που είναι. Μιλάμε για έναν από τους πατέρες του black metal αυτό, τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Πώς τον είδες εσύ σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπο? Αμεσότατος. Τις καλύτερες εντυπώσεις. Νομίζω έτσι. Ό,τι πιο ωραίο έχω δει τελευταία, σαν συμπεριφορά και χαρακτήρα. Mm-hmm. Ναι, όντως, και νομίζω πως και η συνέντευξη που θα δούμε σε λίγο καιρό θα το δείξει αυτό. Τι θα δούμε? Λοιπόν, έχουμε να δούμε βίντεο από τους Insomnium, mm-hmm. Φιλανδοί, έτσι, Mellow Death. Είναι ο 8ος δίσκος. Έχει πολύ από την φιλανδική μελαγχολία. Θέλαν και οι ίδιοι έτσι να το περάσουν αυτό. Ο δίσκος και το κομμάτι λέγεται Heart Like a Grave και αφορά τα χρόνια της νεότητας και την αθωότητα που υπάρχει και το πώς τα βλέπεις όλα πιο λαμπερά και όμορφα και μετά έρχεται η σφαλιάρα καθώς μεγαλώνεις. Και κάπως έτσι δηλαδή μας περνάνε αυτές τις εικόνες. Μάλιστα. Pitfalls ονομάζεται το νέο έκτο άλμπουμ των Νορβηγών Progsters των Λέπρους, το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Το Below είναι το πρώτο single από εκεί και είναι μάλλον ενδεικτικό του τι συμβαίνει μέσα στον δίσκο. Έτσι, μία πρώτη άποψη είναι, τον έχουμε ακούσει στον δισκογραφικό του Metal Hammer, ότι οι κιθάρες κάπως έχουν ελαττωθεί και τα πλήκτρα μάλλον έχουν τον
πρώτο ρόλο σε αυτό που κάνουν τώρα οι Λέπρους Hellfire μου. Και για να συνδέσουμε τους Λέπρους με αυτό που λέγαμε πριν, είναι ότι για πολλά χρόνια οι Λέπρους ήταν η backing μπάντα του Ίσαν. Αυτή ήταν η μπάντα του από πίσω στα live του Ίσαν, μέχρι που σιγά σιγά κέρδισαν όλη αυτή την αναγνώριση και απογαλακτίστηκαν, απελευθερώθηκαν, ανεξαρτοποιήθηκαν εν πάση περιπτώσει. Από αυτό τους είχες δει τους Λέπρους το καλοκαίρι με τους Λέρ, πρέπει να τους είδες. Τους είχα δει, Κοίταξε, δεν είναι κάτι που είναι κοντά στα γούστα μου. Ναι. Καθαρά για μένα δεν το θεώρησα ταιριαστό για πριν από Slayer. Mm-hmm. Έτσι, κάπου έκανε κοιλιά. Okay. Αλλά για αυτό που είναι, αυτό που κάνουν, το κάνουν σωστά, οπότε δεν θα πω κάτι άλλο. Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα των νέων, στα της επικαιρότητας. Ναι. Ξέρεις τι, την προηγούμενη φορά λέγαμε για αυτό που έγινε με Διάγκονιστ και την Βίκη Ψαράκη και τι είπε για την Αλίσσα. Και λέγαμε και με πολύ αυτοπεποίθηση ότι δεν πρόκειται να βγουν να απαντήσουν, να σχολιάσουν. Βγήκανε. Ναι, βγήκε η ίδια η Αλίσσα. Τα τάφινε έτσι. Ναι, τελικά. Και μαζί και το management που είναι η Gosho. Γιατί και οι δύο. Ο Φραγκενστάιν δεν βγήκε. Όχι, δεν βγήκε. Ο δεν ξέρω τι έγινε με το Φραγκενστάιν. Είναι από πίσω και παρακολουθεί. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι για να ρίξει ξύλο κατευθείαν αυτό. Δεν ξέρω. Παίζει με τι κούκλε με εργάλο ο Φραγκενστάιν. Ναι, ρίχνει και ξύλο για αρχή. Λοιπόν, είπε η Αλίσσα ότι δεν ξέρω γιατί έγινε όλο αυτό. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί με του Διάγκονιστ από τότε που έφυγα. Και θα το δείτε σε οτιδήποτε υπάρχει στα social media και οπουδήποτε έχω ποστάρει κάτι. Δεν έχω αναφερθεί ποτέ, δεν έχω μιλήσει ποτέ. Δεν έχω ασχοληθεί και ούτε ήθελα ποτέ να ασχοληθώ. Έχω πολύ περισσότερα και πιο σημαντικά πράγματα να κάνω. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μας λέει κάτι που δεν ισχύει. Ναι, πάντως δεν το άφησε να πέσει κάτω. Δεν το άφησε και έκανε το. Και εκείνη και η Gosho. Ναι. Δηλαδή σε φάση η Gosho είπε: ναι. Ελάτε και δείτε όλα τα. Ό,τι έχει ανέβει σαν είδηση μέχρι τώρα. Ό,τι έχει πει η μπάντα μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί ποτέ κανείς στους Άγκονιστ. Και άμα θέλει, λέει η κυρία Βίκη, ας έρθει να μου μιλήσει, να της εξηγήσω, γιατί μάλλον είναι λίγο παραπληροφορημένη. Γιατί εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί της. Μάλιστα, νομίζω ότι θα έχουμε και συνέχεια στο σύριαλ αυτό. Πλάκα έχει. Εγώ πιστεύω θα έχουμε, θα το πω ότι θα έχουμε, γιατί κέρδισαν τόση δημοσιότητα οι Άγκονιστ, οπότε κάτι θα γίνει. Προφανώς. Έτσι. Και μετά έχουμε φυσικά αυτό το τρομερό πράγμα που είναι Reunion Merciful Fate και την είδηση από Denner, ο οποίος μας λέει ότι δεν είχα ιδέα και το έμαθα κάνα δύο μέρες πριν ανακοινωθεί ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, το tour, ότι επανενώθηκαν και έτσι. Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι, εντάξει, το Reunion αυτό το Merciful Fate είναι ο King, είναι ο Hank Sherman, ο οποίος είναι και ο βασικός συνθέτης της μπάντας. Ο Mike Denner λείπει από αυτό το πράγμα. Mm. Καλό θα ήταν να τον βλέπαμε σε αυτό το reunion, γιατί μπορεί να μην ήταν βασικός συνθέτης της μπάντας, αλλά σίγουρα έχει έναν ήχο, μια τονικότητα στο παίξιμό του που είναι χαρακτηριστικό του ήχου. Είναι το αρχικό line-up, παιδί μου. Ένα αυτό. Το συζήταγα προχθές με έναν φίλο, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι θέμα τώρα το reunion, το Merciful Fate, δηλαδή είναι στο τραπέζι τώρα. Πρώτο θέμα αυτό. Ο οποίος έθεσε την εξής παράμετρο. Λέει, μάλλον ο Diamond, επειδή είναι πολύ. Πολύ προγραμματικό στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει και ενδεχομένως πολύ συγκεντρωτικό, δεν θέλει τον Denner γιατί δύο φορές στο παρελθόν τον έχει κρεμάσει. Και μία φορά δηλαδή όταν τον πήρε αρχικά σαν King Diamond που έπαιζε στο Fatal Portrait και στο πρώτο Reunion του Merciful Fate, ο Denner την έκανε. Ναι. Οπότε λέει γιατί. Ναι. Το οποίο είναι μία προσέγγιση στο θέμα το οποίο το ακούω. Όχι, είναι πολύ λογικό. Ναι. Μου κάνει πάρα πολύ σου λογικό. Κάνει πάρα πολύ. Μπορεί να έχουν γίνει και άλλα πράγματα σε παρασκήνιο. Mm-hmm. Και ειδικά τότε με το σχήμα Denner Sherman που υπήρχαν κάποιες έτσι ψιλοπαρεξηγήσεις. Και όταν γίνεται μια παρεξήγηση εκεί δεν έχει επιστροφή. Δεν έχει επιστροφή. Όχι, τίποτα. Δεν ξέρω, τα θέτουμε όλα αυτά. Πάντως στο δικό μου το κεφάλι θα ήθελα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να είναι οι δύο κεθάρες των Merciful Fate. Καμία μορφή για τον Mike Wood, ο οποίος είναι τεράστιος, φανταστικός και παιδί και κεθαρίστας και όλα αυτά. Αλλά θα ήθελα πολύ, ρε παιδί μου, να είναι οι δυο τους και ο βασιλιάς. Παρ' όλα αυτά δεν μας χαλάει καθόλου. Όχι, παιδί μου, τα βλέπω από τώρα εισιτήρια κτλ. Και έχουμε και τον το θεό μας. Που συμφωνούμε και οι δύο σε αυτό. Τον Αϊόμι φυσικά. Καλά, ναι. Θεός. Μη θεός και βάλε, είπαμε. Ναι. Ο οποίος αφήνει πάλι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για κάποια μεμονωμένα live Black Sabbath. Δεν υπάρχει περίπτωση για tour, λέει. Εντάξει. Okay. Νομίζω ότι δεν γίνεται πλέον. Δεν γίνεται, ναι. Αλλά λέει για κάποια μεμονωμένα live το έχουμε πιθανό. Μακάρι να το έχουν. Θέλουμε πάρα πολύ να το δούμε. Έστω για μία ακόμα φορά. Είναι ζωντανός οργανισμός, για πάντα θα είναι αυτό το πράγμα, αλλά ξέρεις, είναι ωραίο να γίνει. Και να πάμε και στο αντίπαλο δέος που είναι Όζη και ιστορίες από τον ίδιο και από τη γυναίκα του, ο οποίος Όζη πάνω από 40 χρόνια ήταν με το αλκοόλ και με τα ναρκωτικά και άμα δεν ήταν η Σάρων, ναι.
δεν θα υπήρχε Όζη. Ο Όζη τώρα όπως είναι δεν θα υπήρχε. Ναι, λέγεται αυτό. Όχι, ναι. Λέγεται, στο λέω αποδεδειγμένα. Μάλιστα. Τι ξέρεις. Όχι, ναι. Το πώς αυτή η γυναίκα έχει προσπαθήσει και να είναι το στήριγμά του σε όλα και στην καριέρα του και σε αυτό που είναι, αλλά και να απεξαρτηθεί. Αυτή το ξέρει και εμείς το βλέπουμε. Κοίτα, αφού έχει απεξαρτηθεί 15 φορές, μάλλον δεν κάνει καλά τη δουλειά της, γιατί έχει απεξαρτηθεί τόσο πολύ. Είναι πολύ. Κοίταξε, έχεις ένα άτομο. Εγώ είναι εύκολα, λέει, το τσιγάρο το κόβω ποτέ, θέλω, το έχω κόψει 16 φορές μέχρι τώρα. Έχεις ένα άτομο που σου λέει ότι ξυπνάω το πρωί, ξύπναγα το πρωί και δεν μπορούσε να μπει τίποτα εμπόδιο ανάμεσα στην ηλιόλουστη ημέρα και το αλκοόλ. Και πήγαινα, ξεκίναγα και έφτανε το βράδυ και ήμουν ένα με το πάτωμα και έλεγα γιατί σηκώθηκα το πρωί. Βέβαια, λέει, μετά ανακάλυψα την κόκα. Αχα. Οπότε μετά μπορούσα να πίνω πολύ παραπάνω. Πώς καταλαβαίνεις. Και φυσικά είχε και τη γυναίκα του, η οποία τον κυνηγάγε μες στο σπίτι. Προσπαθούσε να βρει πού έχει βάλει, πώς το λένε, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά που τα κρύβει, γιατί δεν έπρεπε. Mm-hmm. Είχε βρει τη μόνη κρυψώνα που δεν θα πήγαινε, που ήταν η κουζίνα. Ο φούρνος. Και τα ακριβεγεί. Τα ακριβεγεί. Όπου αυτό μου θυμίζει ένα φίλο μου που όταν πηγαίνει στα δισκάδικα, λες ότι σκοπό είναι να βάλει τικεράκια πάνω με πιο χαμηλές τιμές για να βλέπει τη γυναίκα του πώς θα πληρώσει τους δίσκους. αλήθεια είναι αυτό. Μάλιστα. Ωραίο. Λοιπόν, α δούμε βιντεάκι Hammerfall. Πριν δούμε ναι. Βίντεο, ναι, να πούμε λιγάκι για αυτό που δήλωσαν για το άλμπουμ το Glory to the Brave που είχε βγει το 97. Το οποίο λένε ότι τότε δεν περίμενε ούτε ο κόσμος ούτε οι οπαδοί, ούτε γενικά, όχι οπαδοί, ο κόσμος γενικά του χώρου, να βγει ένας τέτοιος δίσκος με αυτό τον ήχο. Και ότι ήταν τότε σαν να κάνανε ξανά να φέραν στο προσκήνιο το power metal. Αλήθεια είναι αυτό. Προσωπικά τις θυμάμαι τις εποχές αυτές και όντως έτσι είναι και ήταν μια πραγματική επανάσταση στο χώρο, το Glory to the Brave. Αυτό που θέλω να πω για τους Hammerfall είναι πως συνεχίζουν έτσι με πολύ μεγάλη συνείδηση αυτό που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Βγάζουν συνέχεια δίσκους. Είναι μια επιτυχημένη μπάντα. Μπορεί να είναι για πάρα πολλούς ο ορισμός του anti-cool. Δηλαδή, ξέρεις, είναι μπάντα λίγο λαμέ και λίγο τυρίλα. Και όποιος ακούει Hammerfall δεν έχει μάλλον υψηλό IQ και δεν είναι ιδιαίτερα καλό στα γούστα. Βλακίες. Βλακίες, είναι μπαντάρα. Ο νέος ο δίσκος είναι πάρα πολύ καλός, γιατί έχω μια τόσο μακρά καριέρα, σίγουρα κάποια άλμπουμ είναι καλύτερα από κάποια άλλα. Το τελευταίο το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι σε έναν χώρο και με ένα κοινό το οποίο είναι όλοι οι master του cool και της αποψάρας, ζήτω το anti-cool και η Hammerfall. Έτσι, αυτό. Έτσι, αυτό. Και με αυτό να πάμε να δούμε τον Dominion. Στο TV War λοιπόν του Manda και του Metal Hammer, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στο δεύτερο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Και ειλικρινά δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν μπορώ να σκεφτώ ποια ήταν η τελευταία φορά που ένα ελληνικό συγκρότημα εμφανίστηκε από το μηδέν, κάνοντας πάταγο πραγματικά με τη νέα του δουλειά και με τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται πώς διαχειρίζεται τα επαγγελματικά και τα καλλιτεχνικά του. Είναι η Gentiha. Θα τους δούμε τις ημέρες που έρχονται μαζί με τους Dimmu Borgir, δύο μέλη του συγκροτήματος, ο Σπύρος και ο Γιώργος, οι κιθάρες της μπάντας. Είναι μαζί μας. Χαίρετε κύριοι, τι κάνετε? Πώς είστε? Πολύ καλά, εσείς? Μια χαρά κι εμείς. Παιδιά, συγχαρητήρια ειλικρινά για τους Gentiha, ελπίζω να το λέω καλά, σωστά. Πολύ σωστά. Δεν ξέραμε τίποτα για αυτό το συγκρότημα μέχρι πριν από ένα-δύο μήνες. Και ξαφνικά καταφέρατε με την παρουσία σας, με την εικόνα σας, με την μουσική σας, με τις κινήσεις σας επαγγελματικές, ότι τα παίξετε μαζί με τους Dimmu, να κάνετε ειλικρινά όλη την σκηνή να στραφεί προς τα εσάς. Και δεν βάζω ταμπέλα στη σκηνή, δεν θα πω την ακραία ή τη heavy metal, γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να βαφτίσω με κάποιο τρόπο την μουσική σας. Πόσο περίεργο είναι αυτό? Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και υποτιμητικό για μένα που είμαι μεγάλος λάτρης της ταμπέλας και μου αρέσει να φτιάχνω ταμπέλες σιδηρόδρομους. Δεν μπορώ να βρω κάτι για τους Gentiha. Κοίταξε, Χάκο, εμείς ήμασταν το δίσκο αυτόν, τον έχω τελειώσει εγώ το 2015. Μάλιστα. Στην ουσία. Άσχετα αν βγαίνει τώρα το 19. Εννοείς, τον έχεις τελειώσει. Ήταν τελειωμένο. Μια προπαραγωγή. Ήταν σχεδόν ολοκληρωτικά τελειωμένο. Είχε γίνει το production και είχαμε προχωρήσει ήδη και στο mix mastering κτλ. Μετέπειτα έκανα πολλές ανακατανομές εγώ στα μέλη του συγκροτήματος. Φύγανε πολλοί, ήρθανε πολλοί, audition στο audition μέχρι να καταλήξω το τελικό line-up. Φαντάζομαι πως είχες κάτι πολύ συγκεκριμένο στο κεφάλι σου για να σου πάρει τόσο πολύ καιρό. Χρειαζόμουν σίγουρα άτομα τα οποία να μπορώ να συνεννοηθώ, να είναι άρτια μουσικά. Και βρήκα τα παιδιά αυτά που είναι και το τελικό line-up. Ο Σπύρος δίπλα μου είναι ο κιθαρίστας, όπως και ο Μπάμπης ο Καπαγερίδης είναι ο μπασίστας, ο Ανδρέας ο Μπούτος είναι ο τραγουδιστής και ο Άγγελος Σαμαράς είναι ο ντράμερ. Και νομίζω ότι έχουμε βάλει μια πολύ αξιολογική και σωστή ομάδα.
Ακούγοντας τώρα τον δίσκο, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω με ονόματα στο να δώσουμε στον κόσμο πάνω κάτω που κυμαίνεται ηχητικά, όσον αφορά την δική μου τουλάχιστον ανάλυση σε αυτό που παίζεται. Μου θυμίζει κάποια πράγματα από συμφωνικό black metal, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει κάποια στοιχεία από Dimmu ή από Behemoth που δεν είναι συμφωνικό black metal, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν αυτό το μοντέρνο, το extreme, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό. Ακούω κλασικό heavy metal riffing. Σε κάποια σημεία μου θυμίζει ενδεχομένως τους Nevermore, τον τρόπο με τον οποίο έβγαζε έτσι, όλο αυτό το συναισθηματικό φορτίο ο Worldain. Μου θυμίζουν αρκετά τους Arcturus, όλο αυτό το πράγμα, το trippy, το progressive, το ταξιδιάρικο το οποίο υπάρχει. Και γενικώς είναι ένα φανταστικό πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να βαφτίσουμε. Συνεχίζει να μου κάνει μεγάλη εντύπωση που δεν μπορείς να το βαφτίσεις κτλ. Αλλά όλες οι μπάντες αυτές που μου είπες είναι όλες επιρροές δικές μου, μουσικές, παικτικές, τα πάντα. Οπότε όλο το αποτέλεσμα το οποίο βγήκε ήταν αυθόρμητο. Δεν μπορώ να εξηγήσω το λόγο γιατί βγήκε έτσι, γιατί έπαιξε αυτό το ρίφ, γιατί έγινε έτσι η σύνθεση κτλ. Φαντάζομαι πως υπάρχει και ένα κοινό όραμα όσον αφορά την πορεία, την εξέλιξη αυτής της μπάντας. Δηλαδή θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αν του χρόνου, ξέρω εγώ καλά να είμαστε, το όνομα του Τζεντίχα δεν θα ακούγεται και θα είναι μόνο αυτή η μπάντα που έπαιξε με τους Dimmu. Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι. Ότι υπάρχει ένα πλάνο πίσω από αυτό, χωρίς να ξέρω κάτι. Φυσικά και υπάρχει ένα πλάνο. Εγώ με τον Γιώργο γνωρίστηκα με τέλη του 2016, όπου και μου παρουσίασε τα πρώτα demo ουσιαστικά της δουλειάς. Και το πρώτο πράγμα που του είπα όταν το άκουσα, πέρα από το ότι αγγίζει όλες τις δικές μου επιρροές, κιθαριστικά και μουσικά και συνθετικά, το πρώτο πράγμα που του είπα ήταν ότι αυτό δεν πρέπει να χαθεί σε καμία περίπτωση και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό που δεν πρέπει να το κλείσουμε ούτε σε μία μικρή σκηνή, ούτε σε μία απλή πρόχειρη κυκλοφορία. Οπότε πρέπει να οργανώσουμε ένα ωραίο πλάνο, ούτως ώστε και η εικόνα της μπάντας, πέρα από τη μουσική δηλαδή και το παιχτικό κομμάτι, να είναι κάτι το ξεχωριστό και να έχει διάρκεια στο χρόνο και εννοείται να αυξάνεται και να ανεβαίνει το επίπεδό της. Οπότε με γνώμονα αυτό ξεκινήσαμε έτσι, το προχωρήσαμε, κάναμε όλα τα βήματα έτσι όπως έπρεπε να γίνουν τώρα για να βγούμε σωστά, όπως πρέπει να κάνει μια μπάντα που σέβεται τον εαυτό της και θέλει να προσφέρει πράγματα στο χώρο και όχι απλά να αναμασίσει και να αναπαράγει ήδη πράγματα που έχουμε ξαναδεί και έχουμε ξανακούσει. Και με γνώμονα αυτό συνεχίζουμε και πορευόμαστε, δηλαδή πέρα από την κυκλοφορία του πρώτου μας δίσκου, είναι και τα σχέδιά μας για το μέλλον. Να κάνουμε τις πολύ εντυπωσιακές εμφανίσεις, να βελτιώσουμε ακόμα το παίξιμό μας, γιατί ούτως ή άλλως είμαστε υπόχρεοι απέναντι στον θεατή και τον ακροατή να του δώσουμε αυτό που ήδη τον έχουμε χαϊπάρει. Reverse entropy. Μάλιστα. Φαντάζομαι, έχω διαβάσει, ξέρω πως υπάρχει ένα κόνσεπτ το οποίο είναι λίγο fucked up. Και εγώ ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω ακριβώς και αυτό για ακόμα μία φορά. Γιατί? Δεν ξέρω. Όπως είναι ιδιαίτερη και η μουσική όπως, όπως μας είπες πιο πριν, έτσι ψάχναμε κι εμείς να βρούμε ένα ιδιαίτερο κόνσεπτ για το τι θα λέει αυτό, ποια θα είναι η ιστορία αυτού του δίσκου. Όπως το ίδιο ισχύει και για το όνομα και όλο αυτό, το Τζεντίχα. Το Τζεντίχα ψέφαρα στο ίντερνετ, έβλεπα ένα άρθρο και είδα μια εικόνα, μια γραβούρα και έτυχε να διαβάσω το όνομα ενός δαίμονα ανάποδα. Μάλιστα. Αυτό συνέβη. Που δεν ήταν ανάποδα, ήταν σαν αναγραμματισμός. Σαν αναγραμματισμός. Και έτσι κατά τύχη, έτσι όπως ήταν απεικονισμένο στο site κτλ. Το διαβάζω Τζεντίχα. Και λέω Τζεντίχα. Τι ωραία που ακούγεται. Σας αρέσει, παιδιά, το Τζεντίχα. Μας αρέσει σε όλους. Οπότε είμαστε Τζεντίχα. Εγώ το σκέφτηκα όλο αυτό και λίγο όταν μας το είπε, του λέω: όταν θα το γκουγκλάρεις αυτό, θα σου βγάζει μόνο εμάς. Οπότε μας καλύπτει, το κρατάμε, προχωράμε. Σωστό, πάμε λίγο όμως στο κόνσεπτ του δίσκου. Το κόνσεπτ του δίσκου, λοιπόν, για το κόνσεπτ του δίσκου κρύβεται ο Ανδρέας από πίσω, ο Μπούτος, ο οποίος του αρέσει να ψάχνει γενικά πολλά περίεργα έτσι, πράγματα και πρωτότυπα. Ψάχνοντας λοιπόν στο ίντερνετ, βρήκε μια διαδικτυακή νουβέλα. Δεν έχει γραφτεί ποτέ σε βιβλίο, δεν έχει γραφτεί ποτέ πουθενά. Ναι. Υπήρχε απλά σε ένα χαμένο site στο ίντερνετ. Το οποίο μιλάει για 8 χάπια, τα οποία αυτά τα 8 χάπια δίνουν κάποιες υπερδυνάμεις σε όποιον πάρει ένα από αυτά. Δεν μιλάμε όμως για κοινές υπερδυνάμεις, όπου υπερδύναμη πετάω, γίνομαι αόρατος κτλ. Μιλάμε για δυνάμεις λίγο πιο πρωτότυπες, όπως το να μπορώ να τηλεμεταφερθώ σε οποιοδήποτε υλικό μέρος του σύμπαντος υπάρχει. Εξού και ένα κομμάτι μέσα στο δίσκο μας, γιατί όλα τα κομμάτια βασικά μιλάνε για όλα τα χάπια. Ένα-ένα είναι ένα-ένα. Και αυτό το κόνσεπτ όλο μιλάει για 8 ανθρώπους που πήραν αυτά τα χάπια και ένας από αυτούς είδε το τέλος, την εντροπία, το τέλος του σύμπαντος. Ότι θα σβήσει ο πυρήνας γης μαζί με τον ήλιο. Και προσπάθησε να βρει και τους υπόλοιπους, ούτως ώστε να καταφέρουν να κάνουν το reverse
έντροποι και να αποτρέψουν το τέλος του κόσμου, του σύμπαντος κτλ. Οπότε με πολύ να κατοχυρώσει απλά τα δικαιώματα, μην το δούμε στο Hollywood αύριο αυτό. Ναι, γιατί, ναι, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό. Εν τω μεταξύ, έπεσε και όλο αυτό το κόνσεπτ με τις πέτρες, τα χάπια και αυτά σε συνδυασμό με τους Avengers και όλο αυτό που έχουν κάνει. Ναι. Οπότε έκατσε καλά, νομίζω. Ήταν πολύ ωραίο το όλο πράγμα και είπαμε να το κρατήσουμε. Δηλαδή και ο Γιώργος, όταν του το είπε ο Ανδρέας, λέει: τέρμα, αυτό είναι το κόνσεπτ του δίσκου. Προχωράμε. Μάλιστα, μάλιστα. Φανταστικό. Και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που λένε και που φαντάζομαι πολλοί κόσμος θέλει να μάθει εκεί έξω, είναι πώς καταφέρατε και βρήκατε αυτή την τρύπα που σας έβγαλε στη σκηνή με τους Δήμου Μπόργκερ για δύο σου. Αυτή είναι η ωραία ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, εμείς ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε με την Angels PR. Οι Δήμου Μπόργκερ, αν θυμάσαι καλά, έχουν ανακοινώσει ότι θα έρθουν στην Ελλάδα κοντά στον ένα χρόνο, ναι, το ξέρουμε, 8 μήνες περίπου κάπου εκεί. Είχα δει εγώ ότι θα έρθουν οι Δήμου Μπόργκερ στην Ελλάδα και αφού συνεργάζομαι με τους ανθρώπους αυτούς, λέω πώς θα γίνει, ρε παιδιά, οι Τζεντίχα να παίξουν σε αυτά τα δύο live και να είναι και τα παρθενικά τους. Ας το δούμε, μου λένε. Ξεκινήσανε κάποιες επαφές οι ίδιοι για εμάς, εκπροσωπώντας εμάς. Περνούσε ο καιρός, περνούσαν οι μήνες χωρίς να γίνεται κάτι ιδιαίτερο και το τελευταίο διάστημα, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο, ήρθε ένα το πολυπόθητο email που λέμε, που μας λένε ότι θα παίξετε εσείς σε αυτά τα δύο live, διότι είχαμε στείλει εμείς την όλη μας τη δουλειά, κανονικά το βίντεό μας, το δίσκο ολόκληρο κτλ. Για να το δουν. Και μας ήρθε αυτό το email και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Εντάξει. Συμβαίνει. Συγχαρητήρια για αυτό που σας συνέβη. Εγώ αυτό που κρατώ από αυτό είναι προς τα συγκροτήματα. Γενικότερα πρέπει να καταλάβουν πως ο μουσικός είναι ο μουσικός και πως πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι σε αντίστοιχες θέσεις οι οποίοι ενδεχομένως θα κοιτάνε τις άλλες δουλειές. Βέβαια. Δεν μπορεί να τα κάνει ένας άνθρωπος όλα. Σίγουρα χρειάζεται για τις παραπέρα δουλειές ώστε να κλείσει και καλύτερα live, να βγεις, να γίνει το booking που λέμε. Χρειάζεσαι κάποιους ανθρώπους. Ναι. Δεν μπορεί να τα κάνεις όλα μόνος. Να γράφεις μουσική, να. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία σίγουρα το γεγονός ότι θα παίξετε μπροστά σε τόσο κόσμο και Θεσσαλονίκη και Αθένα, Δήμου Μπόργκερ. Παράλληλα όμως αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά για το συγκρότημα σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε κατευθείαν. Δηλαδή θα ακολουθήσει ένα σχήμα το οποίο το περιμένει πάρα πολύ ο κόσμος. Ναι. Θα ακολουθήσει ένα πολύ έμπειρο συναυλιακά σχήμα. Θα ακολουθήσει ένα σχήμα το οποίο πέρα από την δύναμη της μουσικής του και της εικόνας αυτό έχει και πολύ μεγάλες προσωπικότητες πάνω στη σκηνή και ενδεχομένως να υπάρχει κόσμος ο οποίος να είναι άντε τελειώνεται να δούμε τους Δήμου πρώτον και ενδεχομένως θα γίνουν και συγκρίσεις δεύτερον. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Είναι τόσο επικίνδυνο όπως ήταν προηγουμένως με την ίδια διοργάνωση που είχε φέρει και τους Dream Theater. Δηλαδή ναι, με όποιες μπάντες είναι πριν τους Dream Theater, ειδικά στο κοινό των Dream Theater είναι ναι, πάμε παιδιά να τελειώνουμε, να ανέβει ο Πετρούτσι, να τα πούμε. Έτσι. Λοιπόν, οπότε όταν έχεις να κάνεις με τους Dream Borg που είναι ένα συγκρότημα, το καλύτερο black metal όλων των εποχών συγκρότημα. Το καλύτερο, και το μεγαλύτερο. Η διατύπωση. Και βγαίνεις σαν μοναδικό support σε αυτή την πάντα, η σύγκριση είναι δεδομένη. Έχεις να κάνεις με τον καλύτερο frontman, σίγουρα είναι ο καλύτερος black metal frontman που υπάρχει, τουλάχιστον προσωπική μου άποψη είναι αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και θα τα απεξέλθουμε σωστά. Ωραία, ωραία. Θα το δούμε αυτό. Μετά από Τρίτη παίζεται στην Θεσσαλονίκη. Κοντή γιορτή. Τρεις μέρες Τετάρτη παίζεται στην Αθήνα. Στο Πειραιώς, παιδιά, το άλμπουμ υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα μπορεί ο κόσμος να το προμηθευτεί να το. Το άλμπουμ μπορεί να το κάνει pre-order μέσω τη σελίδα μας στο Bandcamp. Και θα γίνει το επίσημο release στις 23 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Αυτό και το βίντεο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Και το βίντεο. Φανταστικό βίντεο, νομίζω. Πάρα πολύ πλούσιο, πάρα πολύ εντυπωσιακό, που δίνει έτσι πλήρως την εικόνα και τις φιλοδοξίες αυτού του σχήματος. Νομίζω για ακόμη μια φορά ο Μπομπ Κατσιόνης έκανε όλα τα μαγικά ώστε να βγει κάτι συγκλονιστικό. Τουλάχιστον σε εμάς. Είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό όταν το είχαμε δει. Τζο και ο Σπύρος. Ναι, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, περιμέναμε ότι θα γίνει κάτι καλό, γιατί τη μέρα των γυρισμάτων, ας πούμε, έπεσε πολλή δουλειά και βλέπαμε τι έκανε. Αλλά όταν είδαμε το αποτέλεσμα, ναι, όλοι ήμασταν αποσβολωμένοι. Δηλαδή, λέμε αυτό είναι. Τέλεια. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλή τύχη, καλή δύναμη. Παρουσία σου. Έλα, πες μου. Θα σε περιμένουμε να σε δούμε. Εννοείται, από νωρίς. Το βίντεο. Το βίντεο λέγεται Αλφα. Αλφα.
Αλφα. Είναι το πρώτο κομμάτι. Είναι, είναι ποιο είναι. Να δώσω το info. Ναι. Το αλφα, το αλφα μιλάει. Ποιο για... happy είναι. Είναι το happy, το, το ροζ, ουσιαστικά ροζοκόκκινο. Ροζοκόκκινο, ναι, το οποίο μιλάει για τη δύναμη. Για το, από το αλφα male βγαίνει. Όποιο το παίρνει έχει κτηνώδη δύναμη. Πολύ περισσότερο από αυτά που έχουμε δει στο Hollywood, γιατί μιλάει για αυτόν που θα κινεί τον πυρήνα της γης. Πάμε να το δούμε, παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είναι η Τζεντίχα, λοιπόν. Αλφα το βίντεο, το βλέπουμε και επιστρέφουμε. Αυτή ήταν λοιπόν η Alcest, Γάλλοι, στο χώρο του black metal. Βέβαια, πλέον το black metal έχει διευρυνθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολλά παρακλάδια, έχουμε το old school, έχουμε πιο πειραματικό, έχουμε πιο progressive, πιο post. Εδώ κινούμαστε στο black gaze, που είναι έτσι, ναι, η ορολογία. Ατμοσφαιρικό, αργό, πιο cinematic, θα έλεγε κανείς. Έτσι, ταιριάζει. Είδαμε λοιπόν Alcest. Πώς φάνηκαν, Χάκο? Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνουν. Το βρίσκω έτσι λίγο τρίπι, λίγο ταξιδιάρικο και μπορεί να παίζει και στο, στο background κάνοντας κάποια πράγματα. Αυτό. Δεν είναι βέβαια για τους οπαδούς, ας πούμε, Dark Throne. Όχι τώρα. Εκεί θα... Δεν νομίζω, όχι, είναι λίγο το black metal, το τέτοιο, ξέρεις το αυτό. Το σκεπτόμενο black metal. Αυτό. Ωραία, ωραία. Έχουμε να δούμε επαιτίους λοιπόν τώρα. Ήρθε αυτή η στιγμή. Ήρθε αυτή η στιγμή. Μάλιστα. Σαν σήμερα, σαν αύριο, σαν χθες που λες κι εσύ. Έτσι, έτσι. Αυτό τα έχει πει ο μεγάλος, ο πράκτορ αυτά, εμείς απλά κάνουμε αναπαραγωγή τώρα, έτσι. Σαν χθες λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, βγήκε το 87, Shock Paris, Steel and Starlight. Πότε βγήκε αυτό το 87, Το 87. Τι σαν χθες, το θυμάσαι το 87. Το βρώμικο 87, το 89 ήταν αυτό. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Θυμάμαι να διαβάζω τα reviews για αυτό το δίσκο και να... Θυμάσαι περίπτωση. Λοιπόν, δεύτερο άλμπουμ για το συγκρότημα από το Cleveland. Ναι. Θεωρείται μεγάλη στιγμή του αμερικάνικου power metal. Ακολούθησε ένα τρίτο Concrete Killers και μετά τέλος. Μετά τέλος. Προσπάθησαν και αυτοί, όπως πάρα πολλά σχήματα της γενιάς τους και της εποχής τους, να κάνουν κάτι μαραμένα reunion για κάτι show από εδώ και από εκεί στην Ευρώπη. Έπαιξαν, αλλά στην ουσία είναι. Ήταν αυτό, έτσι. Ήταν αυτό, ναι. Και αυτό το κάνουν πολλές μπάντες, ξέρεις, γάμο, το οποίο εμένα δεν μ' άρεσε. Δηλαδή, συγκροτήματα τα οποία όντως προσπάθησαν να κάνουν κάτι πριν από πολλά χρόνια, επανασυνδέονται για να κάνουν κάποια επαιτειακά show, αλλά δεν το κάνουν καλά. Δηλαδή, δεν κάνουν τις κατάλληλες πρόβες, δεν είναι οι ίδιοι fit και βγαίνουν και κάνουν κάτι reunion για να ικανοποιήσουν κάποιους οπαδούς που ενδεχομένως όντως να υπάρχουν, αλλά τελικά το αποτέλεσμα που βγαίνει προς τα έξω είναι λίγο. Χαλάει όλο το, ναι, το παλιό μεγαλείο. Το χαλάει, ναι, το χαλάει. Ναι, 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 χαλάει, ναι, τη φαντασίωση λίγο. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα τους πούμε εμείς τι να κάνουμε. Μετά έχουμε το 99 από τους Type O Negative. World Coming Down, το πέμπτο άλμπουμ για το θρυλικό αυτό συγκρότημα, ναι, το Brooklyn. Ναι, ναι, ναι. Είναι το πιο σκοτεινό άλμπουμ. Έχει και ένα medley διασκευών σε τραγούδια των Beatles. Ήταν και η επιρροή του Peter Steele, η μεγάλη Beatles, έτσι κι αλλιώς. Και το Skip It στην αρχή είναι, ακούγεται επίτηδες, έτσι σαν να κολλάει το CD. Ναι, γενικότερα κάνανε τέτοια έτσι, διάφορα χαριτωμένα αστεία με τους οπαδούς τους, τους δίσκους τους. Και μάλιστα έχει πλάκα ότι η κασέτα του ίδιου άλμπουμ ακούγεται στην αρχή σαν. Τώρα δεν το ξέρω αν την ξέρει σαν ορολογία αυτή. Παλιά λέγανε μασάει την κασέτα. Ενέ. Δηλαδή είναι ο ήχος της χαλασμένης κασέτας. Δηλαδή στο CD είχαν βάλει αυτό το. Το σκαλτζάρι, ναι, ωραίο. Ωραίο. Στην κασέτα είχαν βάλει αυτό το μάσι. Μάσι βινίλιο, νομίζω ότι δεν είχε δύο δίσκος, αλλά φαντάζομαι ότι άμα βγει ποτέ θα κάνουν κανένα crash cruise στην αρχή, ναι, ναι, κάτι, ναι, ναι, τέτοιο. Ωραίο. Μετά το 93 από Scorpions Face the Heat, το 10ο studio album, ακολούθησε το πολύ επιτυχημένο Crazy World, τύπου και περιείχε μέσα το Wind of Change. Δεν έκανε επιτυχία. Δεν έκανε επιτυχία. Τώρα είμαστε 93, τα χρόνια έχουν αλλάξει. Έχει μπει το grunge μέσα και όλοι αυτοί θεωρούνται, ρε παιδί μου, περσινά ξινά στα φύλλα που δεν θα έπρεπε. Grunge τότε άλλαξε τα πάντα. Άλλαξε τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει. Άλλο. Άλλο. 2018, όχι πολύ πίσω. Ναι. Voivod, The Wake. Πέρσι. Νούμερο, ναι, νούμερο 14 στη σειρά. Δισκάρα, θα μπορούσε να είναι στα κλασικά του τα άλμπουμ μέσα. Αυτό δεν το λέμε για πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία έτσι έχουν πολύ μεγάλη καριέρα και εξακολουθούν και βγάζουν δίσκους. Αυτή η δουλειά των Voivod ήταν πραγματικά στις καλύτερες κυκλοφορίες τους. Και αυτό είναι δύσκολο να το πει κάποιος γιατί σχεδόν όλες τις κυκλοφορίες τους είναι καλές. Φοβερή δουλειά. Και σαν σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου το 86, Alice Cooper. Ο δεύτερος θεός μας είναι ο Alice Cooper. Ναι, βεβαίως. Constrictor, ένα το άλμπουμ προσωπικής καριέρας. Επιστροφή στον σκληρό ήχο, έτσι, μετά την αποτοξίνωση. Έχει μέσα το His Back που περιέχεται στο soundtrack του Friday the 13th,
Jason Lives, και βγει το έκτο είναι αυτό νομίζω. Το πόσα είναι συνολικά αυτά. Πολλά, έχουμε βγάλει πολλά. Αυτό έχουν βγει και καινούρια Παρασκευή και 13. Νομίζω ναι. Για την νέα εποχή. Ναι. Αυτά είναι. Έχουν τώρα... γίνει remake δηλαδή στο κλασικό, όσο δεν ξέρω. Ναι, και αυτό και το Halloween, όλα αυτά. Halloween, ναι. Τα μπερδεύουμε. Έχουν αυτά πολύ να βγαίνουν και ξανά και ξανά, όπως βγήκε το It τώρα. Ναι. Το μάλιστα. Αυτό του Stephen King, mm-hmm. Δεν τα αφήνουμε. Εντάξει, πάντως ο Alice Cooper ταιριάζει ρε παιδί μου σε αυτή την. Εντάξει, Master of Horror τώρα, δεν το συζητάμε. Πάντως και αυτό το άλμπουμ ήταν συμπαθητικό και το Constrictor, το όνομα είναι από τον Βόα του, τον Σφικτήρα, σωστά. Ναι, ο Βόα. Ναι. Γελάτε, ρε, μην γελάτε. Δεν γελάνε, γιατί άλλο να εννοεί χακό. Τι είναι αυτή, ρε. Λοιπόν, το 87, Creator Terrible Certainty, τρίτο άλμπουμ, κλασικό thrash. Δεν μνημονεύεται συχνά γιατί είναι ανάμεσα στο Pleasure to Kill και το Extreme Aggression, από κάπου εκεί έτσι λίγο του κλέβουν τη δόξα. Ναι, έτσι. Ωραίος, το είπαμε, ομό, ο thrash, έτσι, μια ιδιαίτερη παραγωγή το άλμπουμ αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι αυτό που είπες, ότι είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο τα άλμπουμ, τα οποία θεωρούνται gems, οπότε μάλλον κάπου αυτό. 98, Jack Panzer, Age of Mastery, τέταρτο άλμπουμ, το πρώτο με τον Broderick. Εντάξει, καλό. Ναι, καλό. Ο Broderick, μετά Megadeth, πέρασε και ένα φεγγάρι από τους Nevermore. Φανταστικός κιθαρίστας, πολύ καλό παιδί. Το θυμάμαι τότε, είχαμε γνωριστεί στη Γερμανία σε ένα φεστιβάλ και έδινε τα demo του από ένα άλλο συγκρότημα που είχε και έλεγε σας παρακαλώ πολύ. Νομίζω ότι ναι, και έγινε μετά αυτός που έγινε. Τρομερό, ωραία. Ναι. 2006, Amon Amarth with Odin in our side. Ωτσι. Έκτο άλμπουμ, το πρώτο που έκανε έτσι, την πρώτη αξιοσημείωτη επιτυχία. Ναι. Εντάξει, από εκεί πήρανε νομίζω... πήραν την Αθηνανιούσα από εκεί και μετά. Κοίτα, τόσο πολύ δίσκοι και τόσο σταθερή στην απόδοσή τους η Amon Amarth, που ξέρεις, οι διαφορές από άλμπουμ σε άλμπουμ δεν είναι και τόσο χτυπητές, αλλά φαίνεται τελικά πως όλη αυτή η πορεία που έχουν κάνει και που ενδεχομένως τώρα να έχουν μαλακώσει κάπως τον ήχο τους, αλλά το κάνανε έτσι πολύ όμορφα και σταδιακά, τους έβγαλε νικητές στην απόφαση τους αυτή και είναι... Γεμίζουν στάδια. Βέβαια τώρα, πάντα είναι τέρας. Ναι. Και μετά, πάλι πρόσφατα, 2017, Satyricon, Deep Calls Upon Deep, μένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το άλμπουμ. Γενικά, Satyricon, τους λατρεύω, δεν... Παράξενο άλμπουμ. Παράξενο, αλλά έχει αυτό. Εντάξει, σίγουρα έχουμε πει ότι αυτοί που είναι οι πιο old school, ναι, έχουν θέματα με τα πιο ατμοσφαιρικά, λίγο πιο πειραματικά, αλλά για αυτό που κάναμε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα. Και πάμε λοιπόν, σαν αύριο, 20 Σεπτεμβρίου, το 93. Ναι. Το 93, Paradise Lost, Icon. Εντάξει, τα λόγια είναι περί τα. Ναι. Το μεγαλειώδες αυτό άλμπουμ, δηλαδή. Εντάξει, έχει γραφτεί η ιστορία τελείως. Έτσι, άλλαξε η μουσική μετά από αυτό το δίσκο τώρα. Αυτό το gothic metal δηλαδή άλλαξε εντελώς πρόσωπο. Φανταστικό, εξώφυλλο, η εικόνα της μπάντας, τα τραγούδια μέσα, η παραγωγή. Δηλαδή είναι από τα σημεία που η μουσική γυρνάει σελίδα, η μουσική αυτό αλλάζει κεφάλαιο. Ενδεχομένως πολλοί να πιστεύουν ότι το έκαναν και στη συνέχεια ακόμα περισσότερο στο Draconian Times, ναι, αλλά νομίζω πως η φόρα ήρθε από το Icon. Ναι. Συγκλονιστικό άλλο. Ναι, βέβαια. Και μετά έχουμε να πούμε για δύο άλμπουμ από την ίδια μπάντα. Ναι. 97, Dream Theater, Falling into Infinity. Ναι. Προσπάθεια να κάνουν κάτι πιο εμπορικό, τότε που ήρθαν και πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ναι, το καλοκαίρι στο Λυκαβηδό, βέβαια. Και πρώτο full length με τον Derek Sherinian στα πλήκτρα. Ναι, είχε παίξει το EP νωρίτερα, το Change of Season, αλλά αυτό είναι το πρώτο full. Νομίζω ότι σε ένα κομμάτι είχε κάνει παραγωγή και ο Desmond Child που έγραφε τα κομμάτια του Bon Jovi. Προσπάθησαν να κάνουν ένα radio hit, αλλά όχι, πέρασε και δεν ακούμπησε. Και νομίζω πως την ίδια μέρα, αλλά κάποια χρόνια αργότερα, όπως είπες, κυκλοφόρησε και το ομώνυμο του στο άλμπουμ. Ωραίος δίσκος. Το 13, ναι. Ωραίος, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Να τα ανακεφαλαιώσουμε τώρα όλα αυτά που είπαμε, με τους Paradise Lost φυσικά βεβαίως και αναμφιβόλως. Και... Οπωσδήποτε πρέπει να μείνει με αυτό. Με αυτό. Πάμε, Γιάννη. Αναβάθμιση βλέπετε, πήραμε προαγωγή, βρισκόμαστε στο προεδρικό μέγαρο του Metal Hammer. Το Reckless που λέτε είναι το δεύτερο σίγγλ από το νέο άλμπουμ των Ιταλών Superstar, των Lacuna Coil, το οποίο με τίτλο Black Anima κυκλοφορεί στις 11 του Οκτώβρη. Αν είχατε δει και το βίντεο που έκαναν για το προηγούμενο σίγγλ του δίσκου, το Layers of Time, και σας φάνηκε πως τα δύο αυτά βίντεο έτσι με κάποιο τρόπο συνδέονται θεματικά, δίκιο έχετε. Άξιοι Ιταλοί, πανάξιοι, μετά από τόσα χρόνια καριέρας, 20 πάνω κάτω και μια δεκαριά πλην ένα στούντιο άλμπουμ, εξακολουθούν και είναι έτσι ιδιαίτερα δημιουργικοί και παρουσιάζουν
δουλειές με ενδιαφέρον και ανανεώνουν συνέχεια τον ήχο τους και την παρουσία τους στα headquarters του Metal Hammer. Είμαστε εκτάκτος, φίλες και φίλοι. Στο σημείο αυτό της εκπομπής είχαμε προγραμματίσει κανονικά να δούμε τη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο drummer των Soen και πρώην Opeth και πιο πρώην Hammond Amarth, ο Μάρτιν Λοπέζ, αλλά λόγοι ανωτέρας, ανωτάτης θα λέγαμε βίας, μας ανάγκασαν να κάνουμε αναστροφή για να έρθουμε εδώ στο αγαπημένο και οικείο περιβάλλον των headquarters του Metal Hammer, κάτι σαν δελτίο έκτακτης επικαιρότητας κάνουμε τώρα. Το Μάρτιν λοιπόν θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα, θα ακολουθήσει ο Ίσαν, θα πιο μετά ο Miles Kennedy, τον Alter Bridge, γενικώς έχουμε κάνει διάφορες συνεντεύξεις. Σε λίγο έχουμε πολύ ωραίο underground metal για μερακλείδες του μέταλους. Πάμε όμως τώρα να δούμε τους As I Lay Dying, νέο βίντεο. Το άλμπουμ της επιστροφής τους λέγεται Shaped by Fire και από ό,τι φαίνεται σαρώνει και μπορούμε να συμπεράνουμε άνετα πως ο βόρειο Team Lambesis να ταλαιπωρήθηκε από δικαστήρια και φυλακές, όχι πως δεν του άξιζε, αλλά μάλλον αυτός έλειπε από την μπάντα γιατί αυτό που έκαναν οι υπόλοιποι πλην του Team στους Women World μάλλον δεν τράβηξε όσο θα θέλανε, όσο θα έπρεπε, δεν ξέρω. Και γενικώς φαίνεται πως τα χρόνια που πέρασε ο Team στην Ψηρού του έδωσαν έτσι μια δημιουργικότητα, μια ένταση, μια ενέργεια την οποία και διοχετεύει στο νέο αυτό άλμπουμ το οποίο και έχει τρελάνει τους φίλους του Metalcore. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τους As I Lay Dying και επιστρέφουμε για Underground και Grand Finale. Φανταστική πραγματικά η Paradise Lost του Icon με αφορμή την επέτειο της κυκλοφορίας του δίσκου 93 με 2019 κάνει 26. 26 χρόνια λοιπόν από τότε που κυκλοφόρησε το Icon. Θυμηθήκαμε νωρίτερα τις διάφορες επαιτίους των ημερών. Είχαν έρθει στην Ελλάδα τότε για το Icon, είχαν έρθει και για το προηγούμενο άλμπουμ και για το Sage of God. Είναι η Paradise Lost την μπάντα που έχει κάνει τις πιο πολλές εμφανίσεις στην Ελλάδα από οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα νομίζω. Περισσότερο και από Ice The Earth. Ναι, νομίζω πως ναι. Ναι, γιατί μετράνε, δηλαδή, Ice ήταν πρώτη φορά το 97. Paradise Lost το 97 ήταν ήδη βετεράνοι εδώ πέρα. Δηλαδή, είχαν έρθει πόσες φορές και με διπλά και με τριπλά σοου. Τι ωραίο συγκρότημα. Φανταστική, πραγματικά. Ήρθε η ώρα για το Visions from the Underground όμως. Περίμενε, πριν πεις, να ξαναπώ εγώ λίγο για τα social media, να τα υπενθυμίζουμε. Θα τα υπενθυμίσω. Λοιπόν, Facebook και Instagram, TV World Official. Γιάννη, βάλε εδώ πέρα καμιά φάσα, βάλε εδώ, βάλε στη μούρη που την ξέρω. Λογοκρισία. Να μην ξεχνιόμαστε. Σωστό. Πάμε λοιπόν να δούμε στο Underground. Το αμερικάνικο συγκρότημα είναι η Savage Master, οι οποίοι παίζουν αυτό το αμερικάνικο παραδοσιακό heavy metal από αυτούς τους τύπους που εμφανίζονται σε κάτι φεστιβάλ στην Ευρώπη τύπου Keep It True και τα λοιπά και που είναι Γερμανοί με μουστάκι εδώ, τέτοιο ποντικό μουστάκο και μπύρες και φανταστικό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα, φοράνε και κάτι κουκούλες, είναι και μια κορασίδα μπροστά η οποία δίνει πόνο ατελείωτο στο μικρόφωνο και νομίζω πως κάτι θα γίνει με το σχήμα αυτό στο μέλλον, δηλαδή οι οπαδοί του κλασικού του πατροπαράδοτου heavy metal, νομίζω πως θα βρουν καινούριο αντικείμενο πόθου στο πρόσωπο της κορασίδος και θα τους αρέσει πάρα πολύ και η μουσική του σχήματος. Πάμε να τους δούμε και άμα τη επιστροφή μας στο Grand Finale. Φυσικά, βέβαια. Αυτή λοιπόν ήταν και η Savage Master από το United States, το Αμέρικα που λέγαμε παλιά, γελάει ο Καϊμακ. Στο σημερινό Visions from the Underground και ήρθε αγαπημένη μου Χελπάρ, η ώρα του αποχαιρετισμού. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας που κάθισαν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα, που είναι μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Να υπενθυμίσουμε πως τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής θα είμαστε
εδώ και να τους πούμε να διαβάζουν φυσικά το τρέχον τεύχος του Metal Hammer και να ακούσουν για να προτείνουμε και κανένα δίσκο έτσι λίγο να περάσει η ώρα τους πιο ευχάριστα. Να περάσει γιατί αναφέραμε και πρέπει να το ακούσουν και όλο. Paradise Lost Icon, να τσεκάρετε πάλι όσοι μας. Δεν. Γιάννη, για πες και εσύ ένα δισκάκι να... Καπάκι από το Icon βάζουμε πάντα το Draconian Times. Μάλιστα. Μυθική. Καϊμακ. Σόεν Λότους. Σόεν Λότους. Τι ωραίο, τι ωραίο. Προτείνεις και εσύ όμως. Εγώ ήθελα να προτείνω κάτι άλλο από, το, από αυτό που προτείνουμε έτσι συνήθως, αλλά πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες, μου στείλε ένα μήνυμα στα... τηλέφωνο πήρε νομίζω, στο γραφείο, δεν έχει Facebook και τέτοια, ένας φίλος εκπομπής και μου λέει θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Του λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ, έρχεται στο γραφείο λοιπόν ο άνθρωπος και μου λέει έχω αυτή την κασέτα και επειδή κάθε φορά αναφέρεις το δίσκο αυτό, είναι η αυθεντική κασέτα του 1983-84, είναι το Μελίσσα των Μέσης. Τι δώρο έκανε ο άνθρωπος. Και ήρθε ο Θεός και μου το κανονικά. Ζηλεύω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της ψυχής μου, πραγματικά. Συγκινητικό. Συγκινητικό είναι απίστευτο αυτό. Είναι τρομερό δώρο. Κοιμήλιο είναι κοιμήλιο, αυτό. Κοιμήλιο, πραγματικά. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ, αδελφέ μου. Και ναι, θα προτείνω το Μελίσσα των Merciful Fate. Βεβαίως, για να ακούσουμε και να τελειώσουμε σήμερα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, το τελευταίο βίντεο, να είναι μια δουλειά από κάποιον κλασικό καλλιτέχνη. Όχι κατά ανάγκη κλασικό τραγούδι ή κάποιο παλιό που να έρχεται τη δεκαετία του 70-80, αλλά να είναι κάποιος γνωστός καλλιτέχνης ενός συγκεκριμένου κύρους, ρε παιδί μου, το οποίο το θεωρούμε έτσι μια καλή αφορμή για να κλείνουμε την εκπομπή κάθε φορά. Και σήμερα θα κλείσουμε με τον Μάικλ τον Σένκερ, ο οποίος κυκλοφορεί νέο άλμπουμ με τους Μάικλ Σένκερ Fest, που είναι ένα σχήμα που έχει πάρει κάποιους από τους παλιούς του τραγουδιστές, όπως τον Ρόμπιν Μακόλεϊ, τον Γκράχαμ Μπόντ και όλους αυτούς και γράφει δίσκους. Χαρακτηριστικός ο ήχος του, ωραία η δουλειά του και με κάτι από αυτόν θα κλείσουμε. Πολύ ωραία. Ωραία, Δαντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που διαμορφώνεται εδώ πέρα. Ωραία, πάει, βέβαια. Ναι. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Να συνομιλήσουμε και να ετοιμάσει και ένα κόβενο όμως σιγά-σιγά. Βεβαίως. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Μάικλ τον Σένκερ και ανανοούμε για λίγο μετά μεσάνυχτα τη επόμενη Κυριακή. Γεια σας.